Τα θεμέλια μιας γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας που αναμένεται να αποδώσει αρκετά μπήκαν σήμερα το πρωί στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικιλιάς, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στον νομό, η συνεργασία είναι δεδομένη στο τι έχει να κάνει με εμάς, κύριε Πρόεδρε, και την προσφέρουμε απλόχερα μαζί με χρηματοδοτικά ταμεία, επαναλαμβάνω, RRF, ΕΣΠΑ και ΠΟΥΔΟΕ. Προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε παραπάνω αυτό το οποίο κατά γενική ομολογία είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Οι δύσκολες συνθήκες στις οποίες περνάμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα κάνουν αναγκαίο να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα για να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε, να έχουμε ισότιμη ανάπτυξη για όλη τη χώρα. Τα θέματα που αντιμετωπίζει ο νομός, θέτοντας ως κύριο το ζήτημα των υποδομών, αλλά και στην συνέχεια εκείνο που σχετίζεται με την στήριξη των επιχειρήσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Βαγγέλης Ξυγκόρος. Να έρθετε εδώ να ακούσετε για τους επιχειρηματικούς φορείς της Μεσσηνίας, που θεωρούμε ότι είναι η μηχανή που θα φέρει και αυτή την ανάπτυξη που όλοι θέλουμε για την περιοχή μας. Δυστυχώς αυτό συνεχίστηκε μετά την πανδημία με μια ενεργειακή κρίση και ένα πόλεμο, ο οποίος μας έχει φέρει όλους σε δεδομένα τα οποία δεν τα έχει κανένας προϋπολογίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, επειδή το μείγμα κυρίαρχα για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, την οποία κατά βάση αποτελείται και τον ιστό και της επιχειρηματικότητας, αλλά της κοινωνίας, πάντα της περιφέρειας, πρέπει να βρούμε τρόπους να τη στηρίξουμε. Φέρουμε ουσιαστικά και τα προγράμματα που βγαίνουν προβολή και πρόθεση από το Υπουργείο αλλά και του ΠΕΤ να είναι επί της ουσίας πολύ κοντά με τα προγράμματα της αγροδιατροφής, γιατί πρέπει να δούμε και την προβολή της χώρας και των προϊόντων τους ως ένα συνολικό πακέτο. Το ζήτημα της στρατηγικής, αλλά και εκείνο που έχει να κάνει με τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες της Μεσσηνίας, ήταν το κυρίαρχο στις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι φύγαμε πια από το παλιό επίπεδο των προβλημάτων κτλ., της έλλειψης συνεννόησης, συντονισμού κτλ. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αναβάθμιση της Μεσσηνίας. Έχουμε δει διάφορα πράγματα τα οποία παλιά τα διδάσκανε, ας πούμε, στα βιβλία των οικονομικών. Λέγανε παλιά ότι άμα γίνει μια μεγάλη επένδυση κάπου, αναπτύσσονται γύρω-γύρω δορυφορικές επιχειρήσεις. Η αύξηση που έχει γίνει στο αεροδρόμιο, αυτοί οι οποίοι έρχονται επειδή ίσως μεταξύ άλλων έχουν ακούσει για το Κώστα Ναβαρινό, για την αρχαία Ιθώμη κτλ. Εάν δείτε αυτοί που πηγαίνουν, πηγαίνουν κάτω από 15% στο Κώστα Ναβαρινό. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν γύρω-γύρω παντού και ευρύτερα στη Πελοπόννησο. Αυτή λοιπόν η έκρηξη, το άλμα, έχει ήδη γίνει. Πρέπει λοιπόν αυτό εμείς από εδώ και πέρα, μαζί με όλα αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός, που είναι τα κυριότερα, έτσι, αλλά πρέπει να τα συντηρούμε με καινούργια θέματα, καινούργια άλματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έλαβε τα εγκομιαστικά σχόλια από την πλευρά του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικιλιά, αλλά και από το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, στο πλαίσιο των όλων αναφορών του για το άλμα που πρέπει να υπάρξει, στάθηκε στην έννοια της διασύνδεσης και με παραδείγματα. Πιστεύω ότι θα ήταν ίσως κάτι το πρωτόγνωρο το να ενώσει κανείς τη θάλασσα με το βουνό στην Καλαμάτα με έναν τρόπο επαναστατικού τύπου. Και απλά το λέω σαν μελλοντικό σχεδιασμό, θέλετε όνειρο, θέλετε όπως θέλετε να το πείτε. Μιλάω για ένα τελεφερίκ που να πηγαίνει από τον Ταΐγετο στην παραλία. Από την εποχή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι και σήμερα και κατά κύριο λόγο τότε, έγιναν έργα υποδομής τα οποία έφτασαν μέχρι την πόλη της Καλαμάτας. Τεράστια προστιθέμενη αξία. Ο κ. Κικιλιάς υπογράμμισε τη δυναμική της Μεσσηνίας και ακολούθως, αφού στάθηκε στις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για την επέκταση του τουριστικού προϊόντος, αναφέρθηκε στην προοπτική αξιοποίηση πόρων του RRF. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ζήτησε να είμαστε με το πόδι στον γκάζι, να μην σταματήσει η επέκταση τουριστικής περιόδου και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εδώ με την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες ομοίως της περιοχής, έτσι ώστε να γίνουν και άλλα έργα υποδομής, τέτοια που θα ενισχύσουν παραπάνω το brand Μεσσηνία, το brand Καλαμάτα, το brand Πύλος, το brand Ναβαρίνο, το brand Μεσσηνιακή Μάνη. Ακολούθησε μια ευρεία σύσκεψη εργασίας εκεί όπου οι εκπρόσωποι των φορέων έθεσαν ζητήματα και προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη περιοχής, καταθέτοντας παράλληλα υποπνήματα στον Υπουργό Τουρισμού, ενώ υπήρξε δέσμευση για μια πιο στενή συνεργασία στην συνέχεια.